centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Χριστό. Σιδέρη μου, για πες μου τι γίνεται εδώ τώρα σήμερα, γιατί είχαμε που είχαμε όλα τα άλλα στο κεφάλι μας. Έχουμε και αυτό. Μας προέκυψε και αυτό. Μας προέκυψε και αυτό που, αν πάρει διαστάσεις, φοβάμαι ότι θα είναι χειρότερες και από τις ίδιες τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Σαφώς, αν πάρει διαστάσεις, θα είναι καταστροφικό. Θα είναι καταστροφικό. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι ακριβώς όπως το ανέφερες. Ακυρώσεις τουλάχιστον. Υπάρχουν κάποιες, δεν είναι σε τέτοιο βαθμό. Ναι. Περισσότερο ο κόσμος ρωτάει. Τηλέφωνο και ρωτάει. Ναι. Τον ενημερώνουμε ότι δεν συμβαίνει, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, ότι δεν έχουμε κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Καστοριά. Και ο κόσμος συνεχίζει και μπορώ να σου πω ότι υπάρχει και υπάρχει ακόμα και υπάρχουν άτομα που παίρνουν τηλέφωνο και ρωτούν αν έχουμε δωμάτια αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι βεβαίως, πάρα πολύ καλό. Αυτοί που παίρνουν και ρωτάνε τι γίνεται, από πού έχουν πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στην Καστοριά? Από την τηλεόραση. Από τηλεόραση και τα ραδιόφωνα. Από το χθεσινό δελτίο προφανώς. Από το χθεσινό δελτίο προφανώς. Εσείς ανησυχείτε, Σιδέρη, δηλαδή φοβάστε ότι πραγματικά μπορεί να εξελιχθεί αυτό το πράγμα? Σαφώς και ανησυχούμε πάρα πολύ και θέλουμε να... Να κοκκινήσει δηλαδή, να γίνει κόκκινη η περιοχή μας και να μην πατάει ούτε πουλί. Δεν θέλω να το σκεφτόμαστε, Χρήστο. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Καθόλου. Είναι λοιπόν εδώ ο ρόλος σας τώρα, Σιδέρη. Είναι ο ρόλος, γιατί χαίρομαι που το λες, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι παίρνουν για να μάθουν μετά από αυτό που ακούστηκε τι συμβαίνει στην Καστοριά και τι έχετε εκεί. Ουσιαστικά της κατάστασης της πόλης μας και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με τη σοβαρότητα που πρέπει και την επισημότητα που πρέπει στην Καστοριά. Ο καθένας λοιπόν από εσάς μπορεί να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο την απλή ερώτηση κατά τα άλλα, είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Δηλαδή αν τη δεις σαν ερώτηση, είναι και πολύ εύλογη και ανθρώπινη. Τι γίνεται εκεί, το δύσκολο είναι να απαντήσεις. Εμείς συνεχίζουμε φυσιολογικά. Πριν από λίγο ήμουν στην πόλη μέσα. Η ζωή της πόλης δεν έχει αλλάξει σε τίποτα. Δεν βλέπουμε ανθρώπους με μάσκες έξω, δεν βλέπουμε τίποτα απολύτως. Όχι, βλέπουμε... είδαμε όμως άδεια ράφια από. Άδεια ράφια, ναι, μπορεί από... να είδαμε. Ναι, ναι, είδαμε, δυστυχώς. Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση. Οι φορείς μας αντιδρούν, οι επίσημοι φορείς μας αντιδρούν όπως πρέπει να αντιδράσουν. Ναι. Τους έχουμε εμπιστοσύνη απόλυτη και ακολουθούμε το σχέδιό τους. Ναι, ναι. Λοιπόν, ελπίζω βέβαια. Να υπενθυμίσουμε ότι το τριήμερο της αποκριάς δεν έχουμε και τον τρελό κόσμο στην Καστοριά, εντάξει. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση, Χρήστο. Έχουμε όμως πάρα πολύ κίνηση και λόγω Κοζάνης, έτσι, όχι ακριβώς. Για τα έθιμα της Καστοριάς, να το πούμε λίγο αυτό. Επειδή κλείνει όλη η Κοζάνη, από τις εκδηλώσεις εκεί και δεν φτάνουν οι κλίνες της Κοζάνης να φιλοξενήσουν για το... Έρχονται και εδώ. Έρχονται και εδώ, όπως γίνεται πάντως, αντίστοιχα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση και θα είναι οποιαδήποτε μείωση της κίνησης θα είναι καταστροφική. Και έτσι λοιπόν, γι' αυτό έχουμε και πάρα πολύ κίνηση. Δεν έχουμε τα έθιμα εμείς εδώ στην Καστοριά που να έρθουν. Έχουμε όμως τα δικά μας που είναι πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε και τα δικά μας και θα μείνουμε και καινούργια. Με τους ανθρώπους με τα τσίπουρα, νομίζω με τα τσίπουρα τους... είναι πολύ ωραία εκδήλωση. Να στηρίξουμε όλοι τα μπουζέρια, τα καστοριανά, βεβαίως. Και τις τοπικές εκδηλώσεις εδώ πέρα, την Μπουμπούνα μας και το Χάσκαρί μας πρέπει να τα προβάλλουμε. Και ξέρεις, επειδή είναι... μίλησα με τα παιδιά με τα καστοριανά μπουζέρια, όπως το λες τώρα, την τσίπουρογευσυγνωσία και αυτό που θα γίνει Σάββατο 29 Κυριακή 1 Μαρτίου, είναι ουσιαστικά το έχουν κάνει τα παιδιά τώρα. Για να προστεθεί μια εκδήλωση έτσι, ακόμη της αποκριές στην Καστοριά, ώστε να υπάρξει ένας ακόμη επιπλέον λόγος να παραμείνει κάποιος εδώ. Ακριβώς, για να παραμείνει. Είναι πολύ ωραία εκείνη στο παιδιό. Το έχουν οργανώσει πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ ωραία. Και χαιρόμαστε πολύ που και ως σύνδεσμος συνεργαζόμαστε με τα παιδιά. Ναι, να πούμε ότι είστε κι εσείς στηρίζετε αυτή την υπόθεση. Ακριβώς. Τώρα, Σιδέρη, ελπίζω πραγματικά να... παραμείνουμε μόνο στα τηλέφωνα. Μην πάμε δηλαδή τις επόμενες. Είμαστε σήμερα Πέμπτη. Είμαστε έτσι, πολύ ακριβώς. Κοντά για το τριήμερο. Πάρα πολύ κοντά για το τριήμερο. Είμαστε δίπλα. Πρώτα, βεβαίως, ελπίζω να μην υπάρξει κανένα επίσημο κρούσμα από την Καστοριά. Αν υπάρξει πάντως. Θέλουμε την. Αν υπάρξει πάντως, πρέπει να υπάρξει απαραίτητη σοβαρότητα στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Ακριβώς έτσι, Χρήστο. Λοιπόν. Σιδέρη, οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Και μαζί με τον πολύ κόσμο που μας λες ότι υπάρχει, δηλαδή
αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν είναι γεμάτα είναι και τα ξενοδοχεία γεμάτα, της Καστοριάς. Ναι, είναι, είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία γεμάτα, της Καστοριάς. Είναι γεμάτα. Και φανταστείτε ότι πέρα από τα γεμάτα ξενοδοχεία, να το πω και αυτό λίγο σιδέρι, υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να έρθουν, ρε παιδί μου, τριήμερο. Είναι ναι, πάμε μια βόλτα, μια βόλτα στην Καστοριά, θα δούμε, θα φάμε, θα πιούμε για ποτό, θα γυρίσουμε πίσω. Έχει να κάνει με τα καταστήματα καφεστίασης. Που δεν μπορούμε να τους υπολογίσουμε αν κάποιοι θα το αναβάλουν αυτό το πράγμα, δηλαδή θα αματαιώσουν. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και ένας επιπλέον κόσμος που δεν μπορούμε να τον προσμετρήσουμε μόνο από κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Και είναι και πολύ, και πολύ περισσότερους, φαντάζομαι. Ακριβώς, μα αυτό ακριβώς. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, και να προσέξουμε όλοι στην Καστοριά, το ξαναλέω, χιλιοστή φορά σήμερα, να μην βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Ακούτε και τους ξενοδόχους τι λένε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζημαρόπουλε. Ευχαριστώ, Σιδέρη, πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.